Η Μόσχα μετά την επίθεση της Ουκρανίας στην περιοχή του Κούρσκ δεν θα διεξαγάγει καμία διαπραγμάτευση με το Κίεβο μέχρι να ιτηθεί ολοκληρωτικά ο εχθρός, δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Δμήτρη Μετβέντεφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία είχε προηγουμένως τον κίνδυνο να πέσει σε μια παγίδα διαπραγμάτευσης η οποία είχε προταθεί από τη διεθνή κοινότητα και επιβλήθηκε στο καθεστώς του Κιέβου, αλλά τώρα δεν γίνεται λόγος για διαπραγματεύσεις. Αφού οι νεοναζί διέπραξαν μια τρομοκρατική ενέργεια στην περιοχή του Κούρσκ, όλα μπήκαν στη θέση τους. Η άσκοπη φλιαρία των μη εξουσιοδοτημένων μεσαζόντων για το θέμα ενός όμορφου κόσμου έχει σταματήσει. Τώρα όλοι καταλαβαίνουν τα πάντα, ακόμα κι αν δεν το λένε δυνατά. Καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχουν άλλες διαπραγματεύσεις μέχρι να ιτηθεί ολοκληρωτικά ο εχθρός, έγραψε ο Μετβέντεφ στο κανάλι του στο Telegram. Ο ίδιος δεν παρέλειψε να κάνει επίθεση με σκληρούς χαρακτηρισμούς από ό,τι φαίνεται στον Μπόρις Τζόνσον, αν και δεν χρησιμοποιεί το όνομά του. Συγκεκριμένα έγραψε τα εξής: «Μην αφήσετε λοιπόν το άθλιο κάθαρμα με μια άσχημη μουσούδα και ατιμέλυτα λευκά μαλλιά από μια χώρα όπου ετοιμαζόταν μια τρομοκρατική επιχείρηση να το χαίρετε. Η χώρα του έχει κάνει πολύ χειρότερα στο έδαφος που εμπιστεύεται. Ουκρανία, θα υπάρξουν πολύ περισσότερες παράλογες δαπάνες, σημαντικά περισσότερος κατεστραμμένος στρατιωτικός εξοπλισμός και ριζικά περισσότερα φέρετρα. Και τώρα αφήστε τους δύστιχους Ουκρανούς δουλοπάρικους να φιλήσουν ειδονικά γι' αυτό τα ματωμένα χέρια των νεκρόφιλων που τους κοροϊδεύουν, των Αγγλοσάξονων αφεντικών τους», λέει ο Μετβέντεφ.